Λοιπόν, και πριν αρχίσουμε να τα λέμε, κατευθείαν οι δύο τυχεροί μας φίλοι που φεύγουν με όλη τη σειρά των προϊόντων Orzen θα ευχαριστηθείτε λούσιμο, περιποίηση και πραγματικά τρελή μυρωδιά. Ναι, εσύ θες εκείνο, εγώ τα θέλω εδώ να τα βλέπω πολλά, σε πειράζει? Λοιπόν, ο κάθε ένας τυχερός λοιπόν παίρνει ένα φανταστικό σαμπουάν, μια υπέροχη κρέμα και την καταπληκτική μοσχομυρωδάτη μάσκα. Λοιπόν, να ακούσω ποιος είναι ο πρώτος. Υπέροχο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, γλυκιά μου, το όνομά σου. Άντα με λένε. Άντα και μας καλείς από... Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Λοιπόν, η πρώτη σειρά της Orzen είναι για σένα. Πολλά πολλά φιλάκια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δεύτερη φίλη μας, όχι ότι και άντρας δεν μπορεί να πάρει, αλλά ήταν πιο χρήσιμα στις γυναίκες τώρα αυτά, μάσκες, κρέμες, σαμπουάν, όσο να είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, το όνομά σας. Χαίρομαι πως σας ακούω. Ονομάζομαι Διάκομινη, ναι, και παίρνω από Λάρισα. Από τη Λάρισα, που μας παίζει πολύ, όπως και η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δικιά σας η δεύτερη σειρά της Orzen και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είπα Θεσσαλονίκη και θέλω και μια γραμμή από Θεσσαλονίκη να δώσω άλλη μια σειρά. Βρε καλώ την Τωρέτα που πραγματικά και ακτένιστη, χτενισμένη είσαι. Τώρα την ταινίζω. Την έβαλα την κακομοίρα βραζινιάτικα. Τι ώρα, πες. Τρισήμιση ώρα το βράδυ, τη έστειλα μήνυμα. Ναι, ναι. Τη λέω μην τυχόν και τα ισχυρό κάνει τίποτα. Λούσου και άστα όπως είναι. Ναι, αλλά είναι ωραία όμως. Ναι, τη λούστα και άστα. Γιατί είναι πολύ ωραίο σπαστό. Είναι φουντωτά, σγουρά τόσα. Κοίταξε, εγώ ένα χρόνο τα χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα και έχω σωθεί πραγματικά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Αυτή η μάσκα που λες, η μοσχομυρωδάτη, άμα την πάρει και στην παραλία και τη βάζει στο μαλλί στη θάλασσα, είναι τρομερή προστασία. Ναι, και ειδικά και για μαλλιά βαμμένα που είναι τα πιο ταλαιπωρημένα, ρε παιδί μου. Είναι γνωστό. Και με όλα αυτά τα πιστολάκια και τα τέτοια που κάνουμε εμείς. Τι έχεις κάνει σε αντάβιες? Είναι λίγο αντάβιες, είναι λίγο όλο το μαλλί βαμμένο. Εντάξει, βαμμένο, ναι, αλλά. Ρίζα, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπω ότι έχει κάποια, κάποια μέσα αντάβιες, νερά. Έχει, ναι, κάποια τελειώματα, ναι. Ναι. Ο κύριος Βιλιώτης ασχολείται με αυτό το θέμα και μας... Φίλος μας. Βέβαια, φίλος μας. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, τι προσφέρουν αυτά τα προϊόντα τις Orzen στους, λοιπόν, στους Orzen, πελάτες τους. Στη σελίδα της στο Facebook, Orzen Greece, ήδη τρέχει διαγωνισμός και 5 τυχεροί θα κερδίσουν προϊόντα Orzen για έναν ολόκληρο χρόνο, που σημαίνει σαμπουάν, κοντίσιονερ, μάσκες, σωτήριες, τα μαλλιά πραγματικά, πέρα από, ότι, πέρα από το ότι μυρίζουν, δηλαδή πλέον φαντάζομαι ότι χθες πέτυχα μια φίλη μου και πήγα από πίσω και έκλεισα τα μάτια και να μην ξέρει ποιος είμαι, ποια είμαι. Και μύρισε το σαμπουάν μου και μου λέει: Ντορέτα, είσαι εσύ, γιατί μυρίζω το μαλλί σου και είναι αυτό. Οπότε η μυρωδιά είναι απίστευτη και κρατάει και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, μέχρι να ξαναλουστήσω, ενώ μην είμαστε κι άλλωστε. Πολύ ωραία. Τι τις κάνεις? Κοίταξε, τις κάνω τώρα λίγο με το σίδερο, λίγα σπασίματα, γιατί θέλω να τις κάνω ένα μάζεμα. Ναι. Έτσι γρήγορο. Θέλω να μου βάλει κορδέλες. Ναι, θα σου βάλω και μια κορδελίτσα. Αλίμονο μια κορδελίτσα. Γιατί μια και στη ζωή σου δεν φοράς. Όχι καθόλου. Φοράς. Όχι. Ούτε καν. Και θα τις κάνω ένα μαζεματάκι. Ναι. Θέλω να τις κάνω λίγο έτσι στο πλάι, σαν μονόπλευρο. Ναι. Να τις βάλω και μια ωραία στέκα με κορδέλα μαζί. Mm-hmm. Να δούμε πώς μπορούμε... Στέκα με κορδέλα, καταλαβαίνεις. Ναι, είναι στέκα κορδέλα. Πώς μπορείς, παιδί μου, να κυκλοφορήσεις, ας πούμε, και μετά την παραλία ακόμα, να βγεις το βράδυ και να κάνεις κάτι απλό. Καταλαβαίνεις, που να μην είναι και πολύ φορτωμένο. Και να βάλεις μια ωραία κορδέλα με μια ωραία στέκα και να βγεις κυρία. Ναι. Απλή. Εσύ να της αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στα μαλλιά σου, που δεν υπάρχει μαζί σου κάποιος κομμωτής για να ασχοληθεί, που δεν έχεις γυρίσματα, που είσαι στις διακοπές σου, ξέρω εγώ, σε ένα νησί με τα παιδιά σου. Εγώ γενικά. Φτάνεις όσο... από τη θάλασσα, πώς αρέσει να είναι τα μαλλιά σου? Τα μαζεύεις, κάνεις καθόλου κοτσίδες, τα αφήνεις τελείως πάντα ελεύθερα, κάνεις μια λογουρά, ή τα έχεις πάντα κάτω? Τα έχω στην παραλία, τα έχω πάντα σχεδόν μαζεμένα, γιατί είναι πάρα πολλά και πολύ μακριά και ζεσταίνομαι πολύ. Αλλά μετά έχοντας βάλει τη μάσκα και όλο αυτό το πράγμα, όταν στεγνώνει και από το αλάτι της θάλασσας το μαλλί και κάτω, γιατί είναι ωραίο, έχει ένα φυσικό σπάσιμο και είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα στα μαλλιά μου, ούτε να τα χτενίζω, ούτε σε σουάρ. Και μια κοτσίδα τώρα μου ήρθε. Πού ήρθε και η κοτσίδα? Αλλάζω και τα πλάνα μου. Απλά και ωραία, ειδικά το καλοκαίρι, όσο μπορούμε να μην τα ταλαιπωρούμε και απλά να τα προστατεύουμε, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Εγώ να σου πω κάτι για τη μάσκα που είπες πριν, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που τη μάσκα μαλλιών τη φοράνε και στην παραλία, δηλαδή βγαίνοντας από τη θάλασσα, μπορεί να βάλεις λίγο στην άκρη του μαλλιού και απλά το κρατάει ενυδατωμένο, καταλαβαίνεις. Άλλοι χρησιμοποιούν αντιλιακά. Πιστεύω ότι το αντιλιακό είναι λίγο παραπάνω λιπαρό. Καταλαβαίνεις, έχει μία λιπαρότητα.
Οπότε απλά η μάσκα το κάνει και φαίνεται πιο ενυδατωμένο. Και εκτός από αυτό, τη μάσκα τη βάζουμε και σε κάθε λούσιμο, έτσι. Δηλαδή, αντί για conditioner, πολύ συχνά. Εγώ βάζω μόνο μάσκα πάντα χρόνια ολόκληρα. Δεν βάζω conditioner. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εντατική θεραπεία και επειδή εγώ τα παιδεύω τα μαλλιά μου πάρα πολύ όλα τα χρόνια. Και με τις βαφές και με μπιστολάκια κάθε μέρα και σίδερα κτλ. Θεωρώ ότι χρειάζεται εντατική θεραπεία. Τώρα, μια κοπέλα με άβαυτο μαλλί, φυσικό κτλ. Που δεν έχει ένα κομμωτή να τη κάνει το μαλλί κάθε μέρα, δεν έχει κανένα λόγο να βάζει παραπάνω από μια φορά σε 15 μέρες μια μάσκα. Μπορεί με το conditioner να κάνει τη δουλειά τη και να την κάνει και πολύ καλά. Σωστό. Επίσης θέλω να τονίσω ότι σε μαλλιά που είναι πολύ ξηρά, δηλαδή ας πούμε τα δικά μου που είναι σγουρά μαλλιά και τα δικά σου ακόμα, όταν βάλουμε τη μάσκα μπορούμε στην άκρη να μην την ξεβγάλουμε πάρα πολύ καλά, να αφήσουμε λίγο παραπάνω δηλαδή στην ακρούλα και αυτό τα κρατάει τα μαλλιά και τα προστατεύει και από την ξηρότητα και τα προστατεύει και από τα σπασίματα. Ναι. Γίνονται πιο εύκολο χτένεις, τα καταλαβαίνεις. Τώρα τα χορεύεις καθόλου τώρα. Τι έγινε, τον έκοψε το χορό, για πες μου. Όχι, χορεύω. Κάνω. Χορεύεις. Ναι, με τον Παύλο κάνουμε έτσι μαθηματάκια. Δεν το παράτησες τώρα που δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Όχι, όχι μόνο δεν το παράτησα. Ξεκινάμε τώρα λίγο από τα βασικά, γιατί όσοι όλη τη διάρκεια του dancing βασικά βήματα δεν έμαθα σε κανένα χορό. Με πήγαινε κατευθείαν από το στάπα. Οπότε τώρα μαθαίνω τα βασικά και δεν τα ξέρω. Μου δείχνει τους χορούς και λέω σαν να είναι άλλοι. Άλλος τα έκανε αυτά που έκανε. Οπότε τα κάνουμε από την αρχή και έχει γίνει ωραία. Μ' αρέσει. Και σκέφτομαι, μάλλον θα το χρησιμοποιήσω. Κοίτα την Ντάβγες που έχει το μαλλί της. Μα βλέπεις. Δηλαδή τώρα, ειδικά που είναι κοτσίρα, τα βλέπεις και εντελώς. Γιατί πριν εγώ το έβλεπα, είδες που στο είπα. Ναι. Σου λέω, τι έχεις κάνει στα μαλλιά σου. Δηλαδή έβλεπα μέσα πολλά, πολύ φως, πολύ ας πούμε. Ναι. Πολλές αποχρώσεις και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, δεν είναι μία η διαφορά, δηλαδή μία απόχρωση, ένα άνοιγμα, μια αντάβια. Εδώ έχεις κάνει σπίτσα χρώματα, γιατί υπάρχει πολύ πιο σκούρο, όπως είναι ας πούμε εδώ. Τα από μέσα είναι λίγο πιο σκούρα, οι αντάβιες είναι όλες το ίδιο χρώμα και η ρίζα ίσως να είναι ας πούμε και αυτή έτσι λίγο πιο ανοιχτή. Αλλά και από τον ήλιο έτσι και λίγο στα μαλλιά μου παίρνουν διάφορες αποχρώσεις. Να σε ρωτήσω, τις ουρές τις παίρνεις και κάθε πότε? Κάθε φορά. Μια φορά το μήνα. Κάθε φορά που πας για βάψιμο? Ναι. Τις παίρνεις, γιατί όπως και να το κάνεις, οι άκρες πάντα ψιλοταλαιπωρούνται. Και επειδή είναι μακριά τα μαλλιά μου και δεν με νοιάζει, το να τα κόβω τώρα ένα δαχτυλάκι τη φορά, τι με πειράζει. Σε πόσο καιρό σου μάκρυναν τόσο πολύ? Τα μαλλιά μου μακραίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή πριν από τρία χρόνια ήταν κοντό καρέ. Εδώ. Πριν από τρία χρόνια? Ναι, δεν γίνεται. Τρία-τέσσερα. Αλήθεια. Πολύ ωραίο είναι εκεί. Ωραίο είναι αυτό. Φανταστικό και μπορεί να κοτσάρει και ένα ωραίο λουλουδάκι εδώ. Βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, για με τον Μπουλούμπα σε μιλάς. Ναι, γι' αυτό. Σήμερα αυτό συζητάγαμε για τα λουλούδια το πρωί. Το έχω υπόψη. Λοιπόν, ωραίο δεν είναι έτσι, δες προφίλ. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Ναι, και γρήγορο. Και είδες πόσο σημαντικό είναι το χρώμα, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Συν τα προϊόντα που προσφέρουν μια λάμψη παραπάνω, όταν κάνεις πλεξούδες και τέτοια, πάντα πρέπει να είναι και ενυδατωμένο ζωστά, αλλά να έχει και ωραίο χρώμα. Ωραία. Γιατί φαίνεται ακριβώς. Λοιπόν, για λύστο αυτό να δούμε τι άλλο θα μας κάνεις. Βάλε και μια κορδέλα, γιατί μόνο με το λουλούδι δεν γίνεται. Πού θα μείνεις με ένα λουδάκι? Στην καριέρα σου δεν γίνεται. Πρέπει να βάλεις και κάτι παραπάνω. Ήρθε η ώρα μου για την κορδέλα. Οι γη σου τι κάνουν, τελειώσαν το σχολείο? Τελειώσανε. Δεν σου γκρινιάζουν για μπάνια, για τέτοια, τους φίλους τους να κάνουν? Κάνουμε, τρέχουμε παραλίες, έρχονται οι φίλοι. Εγώ τώρα είμαι και δουλεύω, οπότε είναι ένα αρκετά βαρύ καλοκαίρι αυτό. Πάλι δουλεύεις εσύ? Δουλεύω, ναι. Το καλοκαίρι γιατί δουλεύεις και δεν κάθεσαι λίγο? Γιατί προέκυψε μια υπέροχη παράσταση σε ένα υπέροχο θέατρο με ένα υπέροχο θείασο και ένα υπέροχο σκηνοθέτη και λες τώρα. Ποιο? Μην το κάνω. Για πες μου. Στο θέατρο Αθηνά. Κάνουμε το Hangover, την ταινία. Ποιο Hangover, την ταινία? Σε θέατρο. Εγώ, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Πέτρος ο Λαγούτης, ο Μάριος ο Αθανασίου, ο Μάνος ο Πίντζης. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σε βλέπω. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Εκεί γίνεται ένας χαμός εκεί, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν λίγο η πρόταση. Ξεκινήσατε ή ξεκινάτε? Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, ναι. Έλα ρε εσύ. Ναι. Πώς πάτε, πώς είναι? Πολύ καλά. Αντιδράσεις του κόσμου? Πολύ ωραία, γελάει πολύ ο κόσμος, περνάει πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία κι εμείς. Δεν θα τις δέσω ακόμα, γιατί θέλω να δείξω δύο τώρα με αυτό. Εντάξει, απλά τα φέρνω εδώ μπροστά για να μην σε μπερδεύει. Και είναι η κομμωδία που ξέρουμε, έτσι. Είναι βασισμένο στην ιδέα αυτή. Το έχει διασκευάσει ο Μάνος ο Ψιστάκης. Ο Μάνος? Ναι. Ρε το Μάνο. Και είναι βασισμένο στην ιδέα της ταινίας. Η ρόλη δεν είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή δεν είμαστε ακριβώς η ρόλη της ταινίας, αλλά
όλο το κόνσεπτ, οι φίλοι, το bachelor, τα call girls, ο χαμός. Εσύ τι κάνεις αυτή. Το call girl. Ναι. Ναι, εγώ κάνω το call girl. Είναι δύο, είμαστε δύο. Η συνάδελφός μου το πρωί είναι νεκρή και δεν έχουμε καταλάβει τι συνέβη. Και προσπαθούμε να λύσουμε το τι συνέβη στη δεύτερη ιερόδουλη. Και πού είναι ο γαμπρός, γιατί το χάσαμε εντωμεταξύ, το ψάχνουμε. Αλλά γίνεται ένας χαμός. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι και με τα ονόματα που σου είπα, η τρέλα επικρατεί δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Είναι άφθονη στο χώρο. Πόσο μάλλον και με το κείμενο. Την κρατάω την κορδελίτσα μου. Ωραίο χρώμα είναι η κορδελίτσα μου. Ναι, είναι πολύ φωτεινό. Πολύ ωραίο. Μήπως να φοράω καμιά κορδελίτσα τελικά. Αυτό είναι τύπου αυτό που έλεγα πριν. Είναι στέκα κορδέλα. Καταλαβαίνεις. Η γνωστή στέκα κορδέλα. Είναι δύο σε ένα. Και άρα, το μάζεψα πάρα πολύ απλά. Όλο το καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο. Κάτι απλό. Θα κάτσεις όλο το καλοκαίρι εδώ. Δευτερότητα θα έχουμε ρεπό, οπότε θα φεύγουμε τρίμερα. Μια βδομαδούλα εκεί το 15 Αύγουστο θα έχουμε διακοπές. Ναι. Τα παιδιά δεν γκρινιάζουν. Τα παιδιά γκρινιάζουν, αλλά... Θα πάνε καθόλου με τη μαμά σου, από σε κανένα εξοχικό. Όχι. Θα είμαστε στα τρίμερα με δευτερότητα. Θα πάνε διακοπές με τον μπαμπά τους κάποια στιγμή. Εννοείται αυτό. Και τον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά όλη την ημέρα είμαστε, μην φανταστείς ότι είμαστε στο σπίτι. Δηλαδή πιο πολύ είναι αυτό ότι είσαι όλη μέρα στην παραλία, από την Ντάλα ο ήλιος και μετά πας στο θέατρο. Εντάξει, είναι εδώ, δύσκολο. Τι έχεις κάνει, βρε Βασίλη, γιατί ξεχάστηκα, τροπιάσαμε την κουβέντα εμείς και δεν βλέπω. Της έκανα, ένα απλό πιάσιμο, δηλαδή στριφογύρισα ουσιαστικά τα πίσω, της έκανα μια μπανάνα. Είναι τόσο μαλακά τα μαλλιά μου που η που μπορεί να τα κάνει και μόνη της, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Γλιστράει. Και της έβαλα αυτή τη στεκούλα. Δηλαδή, μία εκδοχή είναι αυτή ότι μπορεί να τα μαζέψει όλα. Δεν τις έχω συνηθίσει. Ναι, καθόλου δεν είναι σαν μπορεί να τα μαζέψει. Δεν ξέρω ποια είσαι. Αλλά μπορεί να το κάνεις και με κάτω το μαλλί. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να τα αφήσεις κάτω. Για κάτι στο κάτω, γιατί την έχω συνηθίσει με το μαλλί έτσι να πέφτει παντού. Με τη μαλούρα, Ανακάτεψε το λίγο τύπου σε αυτή την κοτσίδα που μου κάνεις και πριν. Εννοείται, με αυτό θα έκανα τώρα. Είναι ωραίο μετά αυτά που κρέμονται. Κάτσε να τη βάλω λίγο πιο σφιχτά. Μ' αρέσει που με βοηθάς. Δηλαδή, πριν που ήμασταν από εκεί, της λέω κάτσε να σου δοκιμάσω αυτή τη στέκα και τη δοκίμασε και της έκανα μια πολύ χαλαρή κοτσίδα, αλλά μαζί με τις κορδέλες. Πετάνε λίγο τα αυτιά μου με τη στέκα έτσι που σπρώχνω. Τότε θα στα βάλω εδώ να τα κρατάει όλα. Δυστυχώς κάτι πρέπει να κάνω. Ο καθένας το πρόβλημα. Τι λες, παιδάκι μου. Ναι, αν βάλεις στέκα πίσω από τα αυτή, τάκ τα αυτή. Αφού είναι μικρό τα αυτάκι. Μικρό, ξεμικρό, άμα τάκ το πετάξει μπροστά. Θα έρθετε στο θέατρο, τι θα γίνει. Εγώ, αγαπημένη, τελειώνω σε μια εβδομάδα. Και φεύγεις για πάντα. Παίρνω τα μπαγκάζια μου με τα παιδάκια μου. Γεια σας. Μην την είδατε. Τέλεια, σε μια εβδομάδα τελειώνεις. Έχεις μια ολόκληρη εβδομάδα να έρθεις. Γιατί. Ξέρεις πόσες δουλειές έχω. Αντιλαμβάνομαι. Θα φύγω έτσι και θα εξαφανιστώ. Ναι, το ξέρω. Αχ, διπλώματα. Όχι, τέλειωσα με τα διπλώματα. Να πάρω τα πήρα. Και το ωραίο. Ωραίο είναι έτσι. Καταλαβες. Πολύ και χαλαρό. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνεις, πώς να σου πω, και στη θάλασσα ακόμα και να φύγεις μετά να πας οπουδήποτε. Είσαι έτοιμη. Στη θάλασσα με τα παιδιά. Ωραίο που είναι. Θα τρέχουν να τα μαζέψω. Ναι. Θα βάλε και μια στεκούλα. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Μπορεί να προκύψει. Σωστό. Ωραία. Μια χαρά. Ναι. Μπράβο, αγάπη μου, με τις ωραίες μυρωδιές σου. Λοιπόν, τώρα βγάλτε τα όλα. Βάλτε το κεφάλι σου κάτω, ανακάτεψε τα μαλλιά πολύ. Πολύ. Δώσε όγκο, γιατί είναι πολύ αδύνατη και τη πάει ο όγκο. Και κάτι μου Θεά. Πολύ φιλικό. Όχι κοριτσάκι, τη θέλω. Σκύψε. Σκύψε. Κάνε μια τούμπα. Έτσι, παιδιά, έτσι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μασαζάκι. Κάντε στα και λίγο έτσι να έρθουν να φουντώσουν. Μάλιστα, πολύ. Κυρία Μενεγάκη. Παρακαλώ, αφού ξέρετε. Ωραία. Κάνε για γυρίστε προς τα πίσω απότομα. Ωραία. Και κάτσε να δούμε αν το θέλουμε στη μέση. Είστε, βλέπετε. Εδώ είμαστε. Μην δοκιμάζεις άλλα πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το στυλ του. Εδώ είναι αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Δέστηνε. Μα κοίτα πόσο το μαλλί, δηλαδή είναι φοβερό. Μέχρι και εγώ εντυπωσιάζομαι. Βέβαια και πολύ καλά κάνεις. Δικό σου είναι να το χαίρεσαι. Και όσο το προσέχεις, θα σε προσέχει. Το ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Και βέβαια να βάλεις και λίγο λακ. Αλλά μην τη πειράξεις τον μπροστά. Το μπροστά πρέπει να είναι. Δεν μου αρέσει αυτή η βούρτσα, αφού το ξέρεις. Θέλω την άλλη, την μπερδεύεται. Αλλά τι να κάνω τώρα, άμα σε βολεύει εσένα, φέρνεις αυτή που σε βολεύει. Αυτό ότι μου ξάνει και τα μαλλιά η Μενεγάκη. Μα και τα δικά μου μόνη μου τα ξάνω. Πες, Βασίλη. Είναι αυτό. Βέβαια. Με χτενίδιξε το όλος μου λέει, έλα, κάνε το δικό σου τώρα να γίνει τόσο το μαλλί. Έτοιμη.
Είσαι έτοιμη για βόλτα. Ωραιότατα. Αλλά θες λίγο μαύρισμα. Πού να το προλάβω. Άκου τι θα κάνουμε. Α. Θα σου δώσω εγώ τώρα δώρο φεύγοντας και ένα αντιλιακό. Yeah. Μην με ξεχάσεις πριν φύγεις. Αποκλείεται. Γιατί είσαι πολύ άσπρη και θα καείς. Θέλεις δίχτυ προστασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σπρέι βάλαμε για να σε δω. Κούκλα είσαι. Είμαι έτοιμη. Είσαι κούκλα. Έτοιμη. Στο θέατρο το βράδυ θα είναι το μαλλί. Τι μέρα είναι σήμερα που θα πας στο θέατρο. Πέμπτη. Α, Πέμπτη, βέβαια. Τι ώρα ξεκινάει η παράσταση. 9:25, θα έρθεις. Άντε πάλι. Άκου να δεις. Μπορεί να με δεις μπροστά σου όταν και τα δικά μου παιδιά πάνε με τον μπαμπά τους για διακοπές. Ωραία. Τότε που θα είμαι κι εγώ έτσι, θα έχω μια εβδομάδα ελευθερία, μπορεί να με δεις ξαφνικά μπροστά. Εμείς εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είσαστε και τότε μπορεί να με δείτε ξαφνικά μπροστά σας. Ωραία, θα χαρούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δωρέτα μου. Να ευχαριστήσουμε και την αγαπημένη μας εταιρεία Ουρζέν με τα φοβερά της προϊόντα, σαμπουάν, κρέμα μαλλιών και μάσκα. Και να μην ξεχνάμε τον διαγωνισμό στο Facebook, οι 5 τυχεροί προϊόντα για ένα χρόνο. Ναι, και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχω δώσει ήδη σε 2 τυχερούς προϊόντα Ουρζέν. Ζήτησα μια Θεσσαλονίκη και πριν φύγω θέλω να την έχω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς το όνομά σας. Βαρβάρα, λέμε. Βαρβάρα, από πού είσαι, από τη Θεσσαλονίκη? Από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Είσαι από τη Θεσσαλονίκη, παίρνεις τα Ουρζέν. Πολλά φιλάκια, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας και καλές μας διακοπές. Έτσι.